Παπαθεοδούλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Νικήτα. Έχετε δει εσείς την ανάρτηση του γιατρού και τις εικόνες αυτές? Ναι, την έχω δει. Και τι έχετε να πείτε ως αρμόδιο τμήμα? Κοιτάξτε, εμείς ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτά τα γεγονότα τα οποία είχαν διαδραματιστεί και οι φωτογραφίες αυτές από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί και από το συγγενικό άτομο του ενίκου που ήταν σε αυτόν τη στέγη είναι από το 2018. Που είναι αυτές οι φωτογραφίες βγαλμένες. Τώρα δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή. Μέχρι σήμερα. Τότε δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, λέτε? Συγγνώμη. Τώρα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Ναι, δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να μην συμβαίνουν, αλλά όταν ενημερωνόμαστε έγκαιρα, θα μπορούμε να προλάβουμε οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις. Και οι συγγενείς οι οποίοι πηγαίνουν καθημερινά στους δικούς τους, αν πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτούς, θα πρέπει να ελέγχουν και την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού και το είδος της φροντίδας. Εμείς, πώς να το ελέγχουν δηλαδή οι συγγενείς? Όταν πάνε εκεί, φαντάζομαι θα είναι όλα ωραία. Όταν φύγουν, φεύγουν και μετά τους ταΐζουν. Ή κάνω λάθος? Δεν σας ακούω πολύ καθαρά, συγγνώμη. Όταν είναι εκεί οι συγγενείς, είναι η ώρα του φαγητού ή τους λένε να πάνε σε ώρες που δεν είναι η ώρα του φαγητού? Όχι, να πάνε και την ώρα του φαγητού, να πηγαίνουν διάφορες ώρες. Αδικαιούνται να πάνε οποιασδήποτε ώρες. Διάφορες ναι. Ώρες. Εσείς τους παίρνετε τηλέφωνο και τους λέτε από πριν θα έρθω την τάδε ώρα, την τάδε μέρα να κάνω έλεγχο? Όχι, εμείς δεν ειδοποιούμε ποτέ. Και αυτό που βγαίνει και λέγον ότι προειδοποιούμε, σε καμία περίπτωση δεν προειδοποιούμε κάποιον όταν θα πάμε να κάνουμε τον καθημερινό έλεγχο ρουτίνας που γίνεται συστηματικά στις στέγες. Για να ειδοποιήσουμε κάποιον ότι θα πάμε, θα πρέπει να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, το οποίο πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία να πάρουμε. Δεν γίνεται ενημέρωση από πριν. Όλοι οι έλεγχοι και οι επισκέψεις γίνονται απροειδοποιητά. Απροειδοποιητά γίνονται. Απροειδοποιητά και μπορεί να πάτε και ώρα 12 τα μεσάνυχτα, 2 το πρωί να κάνετε ελέγχους. Δεν πηγαίνουμε τόσο αργά, αλλά όταν έχουμε παράπονο ή καταγγελία, μπορεί να πάμε. Έτυχε περιπτώσεις που πήγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Δεν είναι κάτι που πρέπει να πάνε οι λειτουργοί, δεν πηγαίνουν μόνο σε ώρες εργασίας, ας πούμε 7:30-3. Πείτε μου, πηγαίνουν και απογεύματα. Κατανοητό, οι συγγενείς πού παίρνουν τηλέφωνο για να κάνουν την καταγγελία? Οι συγγενείς μπορούν να παίρνουν και στα κεντρικά γραφεία, εάν θέλουν να κάνουν καταγγελία. Στις υπηρεσίες κοινωνικής ενημερίας. Ναι, θα απαντάτε όμως στα τηλέφωνα, γιατί είναι ένα θέμα σοβαρό και αυτό. Βεβαίως θα απαντούμε. Το βεβαίως μην το λέτε με τόση βεβαιότητα, γιατί δεν φαντάζεστε πόσες ώρες μπορεί να μπαίνει κάποιος και να μην απαντάτε. Όχι μόνο εσείς, γενικά η κρατική μηχανή. Εντάξει, μπορεί να πάρει είτε στο κεντρικό γραφείο της Διευθύντριας που είναι οι διαιτέρες της εκεί, που είναι όλοι συνεχώς εκεί τα άτομα. Μάλιστα. Εμείς οι λειτουργοί μπορεί να είμαστε εκτός γραφείου ή σε κάποια συνάντηση και να αφήσουν ένα μήνυμα, αλλά το μήνυμα να αφήσουν και το τηλέφωνο τους. Γιατί εγώ προσωπικά πολλές φορές παίρνω μηνύματα τα οποία μου λένε πάστε με τηλέφωνο χωρίς να μου αφήσουν μήνυμα. Χωρίς να αφήσουν μήνυμα. Σοβαρότατη κατάσταση. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.